Κύριε καθηγητά, κύριε Λέκα, καλώς ορίσατε στην Κρήτη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub για να κάνουμε την κουβέντα που θα ακολουθήσει και που σίγουρα θα μαγνητήσει το ενδιαφέρον των ακροατών. Σήμερα είχατε μία συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, για ένα πιλωτικό πρόγραμμα μέσω του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για την επιμόρφωση στην διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον στο νησί μας. Την επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων. Και θέλω λίγο περισσότερη ανάλυση για το πρόγραμμα αυτό από εσάς. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορούμε να συνομιλήσουμε πάνω σε ένα μείζον θέμα, το θέμα της ασφάλειας από τους φυσικούς κινδύνους και ιδιαίτερα το θέμα της ασφάλειας του σχολικού περιβάλλοντος. Όπως όλοι ξέρουμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα τα φυσικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές ακολουθούν μια εξαιρετική πορεία εμφάνισης και καταστροφικότητας. Και σε αυτό το θέμα ουσιαστικά έχουν ενσκύψει όχι μόνο οι τοπικές και περιφερειακοί φορείς, αλλά οι κεντρικοί φορείς και διεθνείς οργανισμοί ακόμα. Με βάση λοιπόν την εμπειρία που έχουμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον Οργανισμό της Σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, προτείναμε ένα ολοκληρωμένο πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στη μείωση της διακινδύνευσης στα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Αρχίζουμε εδώ από την Κρήτη με το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα, ναι, το οποίο ουσιαστικά χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης και ο Περιφερειάρχης ο κ. Αρναουτάκης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά στο να μειωθούν οι επιπτώσεις στο ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον. Αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά περιλαμβάνει ενημέρωση εκπαίδευση των συναδέλφων καθηγητών και των δασκάλων σε 40 πρώτα σχολικά συγκροτήματα της Κρήτης και στη συνέχεια θα πάμε και στα υπόλοιπα. Γι' αυτό το πρόγραμμα είναι πιλωτικό σε αυτή τη φάση. Ναι. Είναι λοιπόν η εκπαίδευση των συναδέλφων εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα το κάνουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο με τηλεδιασκέψεις αλλά όσο και με διαζώσεις συναντήσεις. Στη συνέχεια είναι σε κάθε ένα σχολικό συγκρότημα που εντάχθηκε σε αυτό το πρόγραμμα είναι να δούμε τους κινδύνους που διατρέχει, τους φυσικούς κινδύνους που διατρέχει, γιατί δεν είναι μόνο σεισμός, είναι η πυρκαγιά, είναι το τσουνάμι, είναι κατοπίσεις, είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι όλα αυτά. Και αφού αναγνωρίσουμε τους κινδύνους και εκτιμήσουμε τους κινδύνους, θα προχωρήσουμε στην τρίτη φάση, που είναι η διαμόρφωση των επιτελικών σχεδίων, των επιχειρησιακών σχεδίων σε κάθε ένα σχολικό συγκρότημα χωριστά, γιατί το κάθε ένα σχολικό συγκρότημα θα το εξετάσουμε σε σχέση με τις ιδιομορφίες που έχει. Έτσι λοιπόν, μετά την πρώτη φάση που επαναλαμβάνω περιλαμβάνει την εκπαίδευση, τη δεύτερη φάση περιλαμβάνει την αναγνώριση εκτίμηση κινδύνων και την τρίτη φάση, πάμε στην τρίτη φάση, η οποία τρίτη φάση είναι ουσιαστικά η διαμόρφωση των σχεδίων για κάθε σχολείο, των σχεδίων εκένωσης του σχολείου, των σχεδίων προστασίας των μαθητών. Και στη συνέχεια πάμε στην επόμενη φάση, η οποία επόμενη φάση έχει να κάνει με τις ασκήσεις ετοιμότητας σε κάθε ένα σχολείο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της ενημέρωσης εκπαίδευσης και της εφαρμογής όλων αυτών των στοιχείων που ανέφερα, ναι, σκοπεύουμε στο να μειώσουμε τον κίνδυνο στο ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον και όπως ξέρουμε όλοι, όταν κάτι γίνεται στο σχολικό περιβάλλον, αυτό έχει αντίκτυπο και στις οικογένειες και στην κοινή γνώμη. Θεωρούμε ότι οι ενημερωμένοι μαθητές, οι ενημερωμένοι καθηγητές είναι μια πολύ βασική συνιστόσα του θέματος της ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα της Κρήτης και όχι μόνο της Κρήτης και ολόκληρης χώρας. Κύριε καθηγητά, ως παράλληλα και πρόεδρος των ΟΑΣΠ, στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα σχολικά συγκροτήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον πανελλαδικό χώρο δεν είναι και στα καλύτερά τους. Τι εννοώ, μιλάμε για παλιά κτίρια από τη δεκαετία του 50 και μετά που κορυφώνονται στον σχεδιασμό και στην κατασκευή τους στη δεκαετία του 80. Έκτοτε έχουμε πάρα πολύ λίγα σχολικά συγκροτήματα δεκαετία 90 και 2000. Και αναρωτιέμαι,
πρέπει να αισθανόμαστε ασφαλείς, γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι? Το έχετε δεχτεί πολλάκι στο ερώτημα. Και αφού γίνονται, τι δεν κάνουμε σωστά όσον αφορά στο καθήκον της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά στο πρώτο και στο δεύτερο βαθμό? Κοιτάξτε, οι έλεγχοι στα σχολεία και γενικά οι ασφάλειες των σχολείων σε ό,τι αφορά σε θέματα στατικής επάρκειας, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε όλο τον ετών τα σχολεία, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε σχολεία, ιστορικά σχολεία, παλιά σχολεία, της τάξης των 70, των 60, των 50 χρόνων πολλές φορές. Έχουμε όλη την γκάμα μέχρι τα σημερινά σχολεία που κτίζονται με κάποιους ρυθμούς. Εμείς προσπαθούμε σε αυτά τα σχολεία, σε όλα τα σχολεία, να δούμε το επίπεδο ασφάλειας. Μέχρι τώρα γινόταν πλημελώς η έλεγχη, ή μάλλον όχι πλημελώς, γινόταν με πολύ βραδύ ρυθμό. Δηλαδή από το 2002 που ήταν οι πρώτες οδηγίες για τον έλεγχο των σχολείων, έχει εκτελεστεί μόνο ένα 20% των ελέγχων. Και αυτό γιατί δεν ήταν υποχρεωτική η έλεγχη. Ναι. Τώρα, και αυτό αφορά και οφείλεται στο γεγονός ότι και δεν υπήρχαν οι πόροι και δεν υπήρχε η πολιτική θέληση και πολλά άλλα πράγματα. 20% τώρα, παραλλαδικά έχετε ποσοστό για την Κρήτη? Για την Κρήτη δεν έχω ποσοστό. Είναι γύρω στις 20% σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Και τόσο περίπου είναι και για την Κρήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, με βάση λοιπόν μια εντολή πρωθυπουργού που μας δόθηκε, κινηθήκαμε άμεσα. Έχουμε περάσει τον νόμο για την υποχρεωτικότητα των ελέγχων στα σχολεία. Ναι. Όχι απλά και μόνο συστήνεται ο έλεγχος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με υποχρεωτικότητα των ελέγχων και οργανισμός αντιζημικού συνδυασμού και προστασίας. Τότε και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης αναλάβουμε αυτό το εγχείρημα να ελέγξουμε καταρχάς τα σχολεία και τα νοσοκομεία της χώρας. Να αρχίσουμε από εκεί. Ναι. Έτσι λοιπόν, με βάση καινούργιες οδηγίες από τον οργανισμό, με βάση εκπαίδευση μηχανικών, 5.000 μηχανικών που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, θα προσπαθήσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε μια πλήρη εικόνα, δηλαδή τον επόμενο χρόνο να έχουμε μια εικόνα του δομημένου ιστού των σχολικών συγκροτημάτων της χώρας. Έτσι ώστε, αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την εικόνα που δεν την έχουμε τώρα, θα μπορεί η κεντρική διοίκηση, αλλά και οι περιφέρειες και οι Δήμοι να αναλάβουν δράσεις από τα σχολεία τα οποία έχουν κάποιο θέμα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια οργανωμένη διαδικασία σε όλη την Ελλάδα και πιστεύουμε ότι αυτό θα έχει τρομερές θετικές επιπτώσεις πάνω στο αίσθημα ασφάλειας των ανθρώπων που είναι στα σχολεία, των παιδιών, αλλά και όλες τις κοινωνίες γενικότερα. Γιατί στη συνέχεια μετά τα σχολεία και τα νοσοκομεία θα περάσουμε και στα δημόσια κτίρια που συγκεντρώνουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δηλαδή έχουμε κόσμο, έχουμε δομές, έχουμε όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να δούμε για να αυξήσουμε την ασφάλεια, το επίπεδο ασφάλειας και να μειώσουμε συνολικά τον κίνδυνο όχι μόνο από σεισμούς αλλά και από άλλα φυσικά φαινόμενα. Όταν λέτε ότι γίνεται έλεγχος στην επάρκεια της στατικότητας των σχολικών κτηρίων μας, μέχρι τώρα είχαμε μάθει στον οπτικό έλεγχο. Καλά το λέω, κάνω κάποιο λάθος? Όχι, είναι πολύ σωστή η έκφραση. Ναι. Οπτικός έλεγχος με κάποιες φωτογραφίες που είχαμε εκτός της ΟΑΣ το 2002. Τώρα θα γίνεται πιο εμπεριστατωμένος ο έλεγχος. Mm-hmm. Με υψηλή τεχνογνωσία και με ψηφιακά συστήματα. Μάλιστα. Θα παραμένει οπτικός ο έλεγχος και μέσα σε ένα ορισμένο διάστημα θα είναι και σε κάποια κτίρια θα είναι και έλεγχος ο οποίος θα είναι πιο βαθύς. Αλλά όλο αυτό θα μας δείξει το ποια κτίρια θα πάνε στο δευτεροβάθμιο, όπως λέμε, έλεγχο. Εκεί δηλαδή όπου σε αυτά τα κτίρια το 10-20% πόσο είναι αυτά τα κτίρια, θα γίνει που θα δούμε ότι πιθανώς να μην συγκεντρώνουν κάποιες προϋποθέσεις να κάνουμε το δευτεροβάθμιο έλεγχο. Ναι. Ο δευτεροβάθμιος σημαίνει παρεμβάσεις στο σκελετό του σχολικού συγκροτήματος. Δεν σημαίνει παρεμβάσεις, σημαίνει όμως λήψη δειγμάτων, μπετών και τυχοποιίας, ειδικές αναλύσεις που θα μας δείξουν εν τέλει
Ποια κτίρια θα έχουν πρόβλημα. Το βγαίνοντα ένα κτίριο στο δεύτερο βάθμιο ελέγχου δεν σημαίνει ότι έχει πρόβλημα στατική επαρκεία. Απλά και μόνο διερευνούμε με πιο μεγάλη ακρίβεια το επίπεδο ασφάλεια του κάθε ενό κτίριου. Ο δευτεροβάθμιο έλεγχο είναι και ο τελικό ή έχουμε και τρίτο. Δηλαδή και ένα τρίτο μέρο παρέμβαση από την πλευρά σα. Ο δευτεροβάθμιο έλεγχο θα καταλήξει αν το κτίριο θέλει παρέμβαση ή όχι. Αν το κτίριο θέλει παρέμβαση, πάει σε παρέμβαση. Πάει δηλαδή σε εργασίε. Αύξηση τη ανθεκτικότητά του. Εκεί πια θα τοθεί και το θέμα αν κάποια από αυτά τα κτίρια είναι σκόπιμο να γίνουν οι παρεμβάσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε ένα κτίριο παλιό οι παρεμβάσεις ενδεχομένως να έχουν πιο ψηλό κόστος από ό,τι θα γίνει ένα καινούριο κτίριο. Ένα καινούριο σχολικό συμπρόσθημα. Μάλιστα. Αλλά αυτό θα δούμε μετά στο δευτεροβάθμιο. Όλα αυτά καθυστερημένα, αν και είναι γνωστό ότι η Ελλάδα κάθεται πάνω σε σεισμικό τόξο στη Μεσόγειο. Ναι, καθυστερημένα θα λέγει κανένας, αλλά ούτως ή άλλως, εντάξει, το επίπεδο ασφάλειας του δομημένου Ινστιτούτου της χώρας είναι πολύ ψηλό. Mm-hmm. Και αυτό το είδαμε σε ισχυρούς σεισμούς, σε πρόσφατους σεισμούς, ισχυρούς σεισμούς, όπου τα κτίρια τα οποία κατέρευσαν ήταν κτίρια, και εδώ στην Κρήτη βέβαια, ήταν κτίρια τα οποία ήταν παλιά κτίρια, δεν ήταν δομημένα με τον σεισμικό κανονισμό, είχαν γίνει παρεμβάσεις, ήταν αυθαίρετα κτλ. Κτλ. Αλλά στο σύνολο του, ο δομημένος τόσο της χώρας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και σύμφωνα με έρευνες που έχουμε κάνει, διαπιστώσαμε ότι οι επιπτώσεις από αντίστοιχους σεισμούς, αν μπορεί να τους πει κανένας αντίστοιχους σεισμούς, στο εξωτερικό, εδώ εμείς στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα ασφάλειας σε ό,τι αφορά τα κτίρια. Αυτό μας καθησυχάζει, εννοείται για τα κτίρια με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό από το 85 και μετά ή και πριν. Και πριν, γιατί είχαμε τις συστάσεις για την αντισεισμικότητα των κτιρίων του 59, που και αυτές ήταν πολύ καλές. Και τα κτίρια τα παλιά, πολλά κτίρια παλιά είναι πολύ ισχυρά. Δεν έχουν αντέξει πάρα πολλές σεισμούς. Γιατί μετά πριν το 1959 καταλαβαίνετε ότι η ποιότητα των κατασκευών πολλές φορές ήταν ανώτερη αυτής της ποιότητας που έχουμε στα σύγχρονα κτίρια. Γιατί τότε οι εργολάβοι ήταν πολύ έμπειροι, οι εργάτες ήταν πολύ έμπειροι και κάνανε κτίρια τα οποία κρατούσαν πραγματικά και σε ψηλές σεισμικές δονήσεις. Τελευταίο ερώτημα. Διάβασα πρόσφατα στον Αθηναϊκό Τύπο ότι προετοιμάζεται μία μεγάλη άσκηση με εντολή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη αναφορικά με την προετοιμασία μας σε ένα έκτακτο γεγονός όπως είναι ένας σεισμός με πολλά Ρίχτερ. Σε αυτό είστε συντονιστής, είστε πρωτεύων πρόσωπο στον σχεδιασμό και υλοποίηση και θέλω να μου πείτε όσα μπορείτε να μας ανακοινώσετε προς το παρόν. Κοιτάξτε, αποφασίστηκε η εκτέλεση αυτής της άσκησης από τον κύριο Πρωθυπουργό. Ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Σικίλιας, την τρέχει για να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συντονιζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση όλοι και πιστεύω ότι μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και πολλή δουλειά θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο άσκησης το οποίο να είναι πολύ ψηλό. Δηλαδή, λέμε ομιγέννητο, ένα σεισμός 6,5-7 Ρίχτερ, ο σχεδιασμός που θα αναπτυχθεί είτε αφορά τους δήμους, την περιφέρεια, τα νοσοκομεία, την πυροσβεστική, το στρατό, όλοι αυτοί οι φορείς, η πολιτική προστασία, οι εθελοντές, ο Ερυθρός Σταυρός, όλοι αυτοί οι φορείς θα εμπλέκονται στον σχεδιασμό αυτόν που προετοιμάζεται ήδη, αυτό μας λέτε. Ναι, θα είναι μια άσκηση ευρεία με πάρα πολλούς φορείς. Ο κάθε φορέας έχει το ρόλο του και ο στόχος είναι να δούμε και την αποτελεσματικότητα και τη διαλειτουργικότητα και τις ελλείψεις. Γιατί ο στόχος μιας άσκησης δεν είναι να βγούμε και να κάνουμε παρέλαση και να λέμε ότι όλα είναι καλά, να κάνουμε ένα σοου. Ναι. Ο στόχος της άσκησης είναι πάντα να διαπιστώσουμε του τι δεν πάει καλά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε. Κύριε Καθηγητά, αυτό θα γίνει αρχές του έτους, την άνοιξη, πότε? Ακόμα δεν έχουμε καθορίσει, εκεί σε μερικούς μήνες βεβαίως θα πραγματοποιήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Σας ανησυχεί, πριν σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη αυτή, το γεγονός ότι οι πολίτες, αν τους ρωτήσετε πού είναι το καταφύγιο στην πόλη τους, αυτό δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο την Κρήτη, αλλά νομίζω όλο τον ελλαδικό χώρο, θα σας κοιτάξουν ερωτηματικά?
Κοιτάξτε, είναι θέματα αυτά που επιτίθενται σε κάθε μία φάση της άσκησης. Θεωρώ ότι και θα τα αντιμετωπίσουμε και σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα. Της ενημέρωσης ότι στην έκτακτη, στον έκτακτο, στον μεγάλο σεισμό, εκεί πρέπει να πάτε. Σε αυτά και αυτά και αυτά τα μέρη. Ναι, αυτό θα είναι ένα από τα βασικά στοιχήματα της άσκησης. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς. Χαίρετε.